Δήμαρχο Αριστοτέλη Χαλκιδική, στον κύριο Γιώργο Ζουμπά. Καλημέρα, Δήμαρχε. Καλή σας μέρα. Για δώστε μας εσείς τη δική σας άποψη για όλα αυτά που συμβαίνουν σαν επικεφαλής τοπικής αυτοδιοίκησης στην περιοχή για την οποία συζητάμε όλες αυτές τις ημέρες. Νομίζω ότι για μία ακόμα φορά η εταιρεία χρησιμοποιεί την ίδια μέθοδο του εκβιασμού για να πάρει άδειες τις οποίες δεν μπορεί να τις πάρει με κανονικό τρόπο. Εγώ να δηλώσω για ακόμη μια φορά ότι εκφράζοντας την τοπική κοινωνία είμαστε αντίθετοι σε κάθε επέκταση της μεταλλευτικής δραστηριότητας. Θεωρούμε ότι κάθε φορά, επειδή δεν τηρούνται οι όροι που έχει υπογράψει η εταιρεία, χρησιμοποιεί αυτόν τον τρόπο για να παίρνει άδειες και εγκρίσεις. Νομίζω ότι αυτό θα επαναληφθεί όσες φορές έχει δυσκολίες. Και νομίζω ότι είναι ένα έργο το οποίο το έχουμε ξαναδεί. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Ζουμπά. Είπατε ότι είστε αντίθετοι με την διαδικασία αυτή η οποία εξελίσσεται. Με την επέκταση, επέκταση της μεταλλευτικής δραστηριότητας. Ωραία. Ούτε υπό όρους η κυβέρνηση. Η Ελντοράντο έχει κάνει ένα τεράστιο σχέδιο το οποίο είναι πέρα από τη φέρουσα ικανότητα της περιοχής. Μπορεί αυτό να της εξασφαλίζει κέρδη, αλλά καταστρέφει την περιοχή. Άρα η τοπική κοινωνία που είχε ανοχή όλα τα χρόνια στην μεταλλευτική δραστηριότητα, παρόλο που όλοι γνωρίζουμε ότι έχει επιπτώσεις, τώρα αντιτάχθηκε σε αυτόν τον πολλαπλασιασμό της δραστηριότητας. Κύριε Δήμαρχε, για να γίνει κατανοητό και από εμάς και από τους τηλεθεατές, οι εκκρεμούσες άδειες αφορούν την επέκταση. Κοιτάξτε, ό,τι αφορά την Ολυμπιάδα, υπάρχει ένας χώρος απόθεσης, είναι ο Κοκκινόλακας, ένα φράγμα το οποίο είναι πάνω σε μια σεισμογενή περιοχή. Δεν έχουν τηρηθεί πολλοί όροι για αυτό το φράγμα. Το Υπουργείο λέει ότι δεν έχει στιγανοποιηθεί. Από το 2014 έχουν προσωρινές άδειες απόθεσης και τώρα θα συνεχίσει μάλλον με αυτό που γίνεται όλο για άλλους 6 μήνες να εναποτίθεται εκεί κιάνιο, διάφορα τοξικά απόβλητα των μεταλλείων, χωρίς να έχει αποδειχθεί ότι ακολουθήθηκε η μελέτη της στεγανοποίησης. Άρα λοιπόν, ποιος θα μας απαντήσει για ένα εξάμηνο που θέλουν την παράταση της άδειας, γιατί το φράγμα δεν έχει άδεια λειτουργίας, αλλά ωστόσο χρησιμοποιείται από το 2014. Και τώρα λοιπόν, επειδή τελειώνει αυτό το ζήτημα, γίνονται όλες αυτές οι κινητοποιήσεις κλπ. Για να εκβιάσουν να πάρουν την άδεια. Αν υποχωρήσει η κυβέρνηση σε αυτό, νομίζω ότι δεν έχουμε τίποτα άλλο να περιμένουμε. Αυτό λέτε, κύριε Δήμαρχε, δηλαδή ότι αυτό είναι ένα... Ό,τι και να κάνουν, πάντα θα υποχωρούμε, γιατί χρησιμοποιούνται αυτοί οι μέθοδοι. Και βέβαια, εντάξει, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πολύ εύκολα υποστηρίζουν την εταιρεία, βάζοντας μπροστά τους εργαζόμενους. Όχι όλα όμως, κύριε Δήμαρχε, συγγνώμη, θα σας το πω, όχι όλα, έτσι. Όχι όλα. Συμφωνούμε. Θέλει να κάνει μια ερώτηση, Δήμαρχε. Κάποιοι έχουν πάρει εργολαβία πάντως. Κύριε Δήμαρχε, να σας ρωτήσω κάτι. Να πούμε, Δημήτρη. Είναι ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος από το πρώτο θέμα που θέλει να ρωτήσει κάτι. Πόσοι εργαζόμενοι είναι δημότες δικοί σας και υποθέτω ότι θα έχετε και κάποιο σχέδιο για να βοηθήσετε, να τους στηρίξετε σε περίπτωση που κλείσει η μονάδα ως δήμαρχος που είσαστε της περιοχής? Έχετε κάνει κάποια μέρημνα, υπάρχει κάποιο σχέδιο σε εξέλιξη από την πλευρά σας? Κοιτάξτε, όλα τα προηγούμενα χρόνια οι πολιτικοί, στηρίζοντας τις επιλογές των εταιριών, φρόντισαν ώστε να μην υπάρχει στην περιοχή εναλλακτική λύση. Εμείς δεν έχουμε μαγικά ραβδάκια για να λύσουμε το θέμα. Πάντως, το 2002 που είχε φύγει η προηγούμενη εταιρεία, το κράτος πλήρωσε την επανακατάρτιση των εργαζόμενων τότε και ξεφύγαμε από αυτό το βραχνά. Η καινούργια εταιρεία ξαναδημιούργησε. Ναι, αλλά ξέρετε, κατανοείτε ότι σε περίοδο κρίσης και μεγάλης ανεργίας τα επιδόματα δεν δίνουν τη λύση και δεν μπορούν άνθρωποι οι οποίοι είναι νοικοκύριδες και τα παιδιά τους ξεκίνησαν να πηγαίνουν στα σχολεία ξαφνικά να είναι η απάντηση κάποιο επίδομα και μια επανακατάρτιση. Εγώ αναφέρομαι σε εσάς ως δήμαρχο. Κάποιο πρόγραμμα, ίσως κάποια ιδέα για την επίλυση, αν κλείσει η μονάδα αυτή. Έχετε κάποια πρόταση στους δημότες σας που εργάζονται εκεί? Νομίζω ότι αυτό σας το εξήγησα, ότι δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη.
Ναι, αλλά αν κλείσει η μονάδα μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Γι' αυτό σας ρωτώ. Απλά σας είπα, με πολλά έξοδα από το ελληνικό δημόσιο έχει γίνει παλιότερα και βέβαια για πολιτικούς και οικονομικούς λόγους και τα κέρδη της εταιρείας αυτό το πράγμα ξεπεράστηκε και ξαναδημιουργήθηκε. Επίσης, να πω ότι οι εργαζόμενοι καταρχήν δεν είναι όλοι από το Δήμο μου, αλλά αυτό δεν έχει καμιά ιδιαίτερη σημασία. Περίπου πόσοι είναι. 867 από ό,τι ξέρω ήταν πριν από κάποιο καιρό που προσέφυγα. Στο Δήμο σας εννοώ. Από αυτούς πόσοι είναι περίπου οι εργαζόμενοι? Είναι γύρω στους 600-700. Και εξαρτάται τι λέμε εργαζόμενους. Η εταιρεία πριν από ένα μήνα προσέλαβε 300 άτομα για να μπορεί. Κύριε Ζουμπά, λέει ότι θα τους απολύσω τώρα. Η πλειοψηφία των κατοίκων της περιοχής τι λέει για όλα αυτά? Η πλειοψηφία των κατοίκων της περιοχής εκφράστηκε στις εκλογές. Δημοκρατία έχουμε, εξέλεξε τη δικιά μας παράταξη που έχει αυτή τη θέση που σας είπα, παρόλο τα μέσα που χρησιμοποίησε η εταιρεία και οι αντίπαλοι σε εμάς παράταξη που ήταν υποστηριχτές τους. Η Νικόλη Λιβαδάρη θέλει να ρωτήσει κάτι, κύριε Δημαρχέ. Κύριε Δημαρχέ, η εταιρεία εξ όσων γνωρίζουμε έχει απευθύνει ανάλογες προειδοποιήσεις για πάγωμα των επενδύσεών της στην περιοχή άλλες 3 φορές στο παρελθόν. Κάθε φορά που είχε πρόβλημα. Ήταν για τους ίδιους λόγους. Ακριβώς αυτό θέλουμε να μας εξηγήσετε. Ήταν για να πάρει κάποιες άδειες τις οποίες τις πήρε. Δηλαδή κάθε φορά που απίφθινε αυτή την προειδοποίηση έπαιρνε εν τέλει την άδεια την οποία χρειαζόταν για να προχωρήσει. Και πολύ φοβόμαστε ότι το ίδιο θα γίνει και τώρα. Μόνο που θα γίνει έξω από τις νόμιμες διαδικασίες. Τι εννοείτε? Όταν σας είπα, όταν το Υπουργείο για την άδεια του φράγματος αποβλήτων, επικινδύνων αποβλήτων του Κοκκινόλακα, απεφάνθη ότι δεν έχει τηρηθεί η μελέτη, η αδειοδότηση ως προς τη στεγανοποίηση και είναι ακόμα υπό εξέταση, αυτό λοιπόν θα το πάρει χωρίς να εξεταστεί. Αυτή είναι η προσπάθειά του. Ναι, πώς το ξέρετε? Είναι εκτίμηση ή πληροφορία αυτό? Όχι, από αυτά που κυκλοφορούν από χθες το διαδίκτυο και από τα προηγούμενα. Να περιμένετε και εσείς τώρα, να μην δημιουργούμε. Και σήμερα νομίζω ξεκινά και η διαιτησία για την υπόθεση. Αύριο, 15 μεθαύριο ξεκινά η διαιτησία. Να πω μια κουβέντα. Η διαιτησία λοιπόν, το σχέδιο, το επενδυτικό σχέδιο είναι ενιαίο, που προβλέπει και μεταλλουργία, καθετοποίηση κλπ. Δεν αφορά η διαιτησία μόνο τις σκουριές, γιατί η μεταλλουργία θα χρησιμοποιούσε και ένα μέρος του μεταλλεύματος της Ολυμπιάδας. Από τη στιγμή λοιπόν που υπάρχει διαιτησία γιατί δεν έχουν τηρηθεί οι όροι της σύμβασης, είναι αδιανόητο να δίνονται επιμέρους άδειες για οποιοδήποτε υποέργο. Μάλιστα. Άρα μας λέτε ότι η διαιτησία είναι σε συνολικότερο πλαίσιο και αυτό είναι... Έτσι το παρουσίασε η εταιρεία με την τότε κυβέρνηση, ότι το έργο είναι ενιαίο και θα πρέπει ενιαία να αδειοδοτηθεί. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα έχει γίνει η επιλογή να δίνονται οι άδειες κομμάτι-κομμάτι, να δημιουργούνται τετελεσμένα γεγονότα και μετά να βγαίνει ο κόσμος στον δρόμο. Ναι, από την άλλη πλευρά δεν μπορεί να μην δοθεί μια προσωρινή άδεια όσο διαρκεί η διαιτησία, γιατί για προσωρινή άδεια 6 μηνών μιλάμε. Γιατί το αντίθετο θα προκαταλάμβανε και τις αποφάσεις και θα διέκοπτε τη λειτουργία της εταιρείας. Η προσωρινή άδεια απόθεσης λοιπόν είναι από το 2014. Έχουν αναποτεθεί 2 εκατομμύρια τόνοι και συνεχίζεται για άλλους 6 μήνες και εγώ ρωτάω. Στην Ολυμπιάδα θα χρησιμοποιηθούν, σύμφωνα με τη μελέτη πάντα, 64 τόνοι το χρόνο και ανιούχο νάτριο. Αυτό, οι 32 τόνοι δηλαδή, θα εναποτεθούν στο φράγμα του Κοκκινόλακα, το οποίο δεν έχει άδεια λειτουργίας. Αν λέμε ότι έτσι πρέπει να λειτουργεί στη χώρα μας τα δεδομένα και παρόλα αυτά δεν είμαστε μπανανία, δεν μπορώ να το καταλάβω. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Δημαρχέ. Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε.